Με ξεχωριστή λαμπρότητα για τη συμπλήρωση τη εκατονταετία, θα πραγματοποιηθούν πλούσιε σε περιεχόμενο εκδηλώσει για την επέτειο τη Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου τη Βουλή Ευάγγελου Μεεμαράκη. Οι εκδηλώσει θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέρω Βενιζέλο στα Χανιά και θα κορυφωθούν την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του 2013 στο Φρούριο Φυρκά. Ο πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει πάσης φύσεως δράσει από εκθέσεις, συναυλίες, ομιλίες και βέβαια την παρουσία κορυφαίων παραγόντων της χώρας. Έχει προσκληθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργό, η Αρχηγή των Κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, Περιφερειάρχες των περιοχών που ενώθηκαν με την Ελλάδα την ίδια περίοδο που ενώθηκε και η Κρήτη μπήκαμε μπροστά για να γίνουν οι πιο λαμπρές εκδηλώσεις που έχουν γίνει στην Κρήτη για την Ένωση. Τον τόνο όμως θα τον δώσει ο λαός και αυτό θέλω να τονίσω. Πρέπει οι Κρήτες, ιδιαίτερα οι Χανιώτες, που θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει η συμμετοχή τους να είναι αντάξια των 100 χρόνων. Να δοθεί μια απάντηση στους κακόβουλους που με διάφορα μηνύματα και με διάφορες ε, κινήσεις που κάνουν ξεχνούν ότι χύθηκαν ποτάμια αίματος για να γίνει ένωση και αυτό δεν γυρίζει πίσω. Στις 4 του Δεκέμβρη θα γίνουν ειδικέ εκδηλώσεις ε, για τα 100 χρόνια από τα εγγένεια της Δημοτικής Αγοράς Χανίων. Παράλληλα, σήμερα έγινε γνωστό ότι ήδη κυκλοφορεί η επικόνηση του Καγιαλέ με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Ένωση στο νόμισμα των 2 ευρώ, τιμώντα έτσι την ιστορική κληρονομιά του νησιού μα και δίνοντα ένα ηχηρό μήνυμα για τη δικαίωση των αγωνιστών τη Κρήτη που δεν πτωήθηκαν από τι δυσκολίε τη εποχή. Επίση, περιλαμβάνει γενικό σημεοστολισμό της πόλης, και εκεί κάνουμε έκκληση στους χανιώτες να βάλει ο καθένας από μία σημαία στο μπαλκόνι του για να πανηγυρίσουμε όλο, όλοι μαζί το μεγάλο γεγονός. Η πατρίδα πολλές φορές μας πονάει, μας κουράζει, αλλά χωρίς την πατρίδα δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει προοπτική.